Σχεδόν 410.000 ευρώ θα διαθέσει αυτό το καλοκαίρι ο Μητροπολιτικός Δήμος του Ρεθύμνου για να φέρει σε πέρας το πρόγραμμα που αφορά στην επισκευή και τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ήδη η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο έχει υπογραφεί για την εκτέλεση σειρά εργασιών σε 17 συνολικά σχολικά συγκροτήματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο αστικό κέντρο αλλά και σε οικισμούς του Δήμου. Στόχος είναι να αναβαθμιστούν αισθητικά και λειτουργικά τα εν λόγω κτίσματα, καθώς και να βελτιωθούν στο μέγιστο βαθμό οι συνθήκες ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των παιδιών. Σε δεύτερο σκοπό η υγιεινή και μετά η λειτουργικότητα και η αισθητική. Πρώτη προτεραιότητα του Δήμου αποτελούν διαχρονικά οι ανάγκες των λιλιπούτιων δημοτών του που φοιτούν στα νηπιαγωγεία, ενώ εν συνεχεία τη σκυτάλη παίρνουν τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τέλος τα λύκεια. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις μας είναι γενναίες, γίνονται στέγαστρα, γίνονται καινούργιες αυλές, γίνονται ανακατασκευές σε θέματα παραθύρων και καλύτερης έτσι, συνολικής οικονομίας στη θέρμανση. Και βέβαια τελειώνει το μήνα αυτό, παραδίδεται ένα ολοκένουργιο κόσμημα σχολείο, το δεύτερο δημοτικό Ατσιποπούλου, που είναι το καμάρι μας και θα το χαρούν από το Σεπτέμβριο τα παιδιά. Με βάση το φετινό προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής, παρεμβάσεις θα γίνουν εσωτερικά και εξωτερικά στο 1ο και στο 8ο νηπιαγωγείο της πόλης, στο 1ο νηπιαγωγείο της Ποπούλου, στα δημοτικά σχολεία της πόλης 2ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο και 14ο, στα δημοτικά των Αρμένων, του Πρινέ και της Γωνιάς, καθώς και στο 3ο και 4ο γυμνάσιο Ρεθύμνου, αλλά και στο γυμνάσιο της Επισκοπής. Λίφτινγκ επίσης θα υποστούν το δεύτερο λύκειο της πόλης αλλά και το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο που βρίσκεται στον κόμβο Τσιποπούλου. Έχουμε στο δρόμο ενεργειακές αναβαθμίσεις. Ξεκίνησε στο πρώτο γυμνάσιο του Ρεθύμνου. Η ενεργειακή του αναβάθμιση είναι μέσα ο εργολάβος. Και προγραμματίζουμε ενεργειακή αναβάθμιση για 4 μεγάλα δημοτικά που καλύπτουν τον κορμό της πόλης. Είναι παλιά κτίρια, χρειάζονται μια ενίσχυση. Και οι ενεργειακές αναβαθμίσεις είναι πολύ καλό εργαλείο ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υποδομές μας στα σχολεία. Αξίζει να τονίσουμε ότι το εν λόγω έργο με ακριβή προϋπολογισμό 409.728 ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ των σχολείων, ενώ οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν το πρώτο κουδούνι στις αρχές Σεπτεμβρίου.